είναι μια προβοκατόρικη εικόνα. Και δημιουργείται από προβοκάτορες. Από αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στο σύστημα να φωνάζει κάτω ο φασισμός για αυτό, γιατί ο φασισμός, είτε κόκκινος είτε μαύρος, είναι ένας και από το αυτό. Επιτείνει τη θεωρία των δύο άκρων. Δεν συμφωνείτε εσείς με τον κύριο Χρυσοχοίδη στην επικοινωνία? Τη βρίσκω μια να το απαντήσετε. Μια κίνηση εντυπωσιασμού, τίποτε παραπάνω. Χολιγουδιανού. Είναι μια επικοινωνιακή, έτσι, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Δεν λύνονται με επικηρύξεις αυτά τα πράγματα. Γιατί από δίπλα θέλετε και ένα σερίφι με ένα πιστόλι που να αυθαιρετεί σε επίπεδο άγριας δύσης και να κυνηγάει κεφάλια. Αν σοβαρευτούμε απέναντι στα πανεπιστήμια, θα δούμε ότι τα πανεπιστήμια δεν ανήκουν στους φοιτητές. Ανήκουν στην αγορά. Και με τα τελευταία μέτρα περάσανε πια εντελώς στην αγορά. Η αγορά κάτι τέτοια τα χρειάζεται. Γιατί μόλις τα χρειαστεί αυτά, ξέρετε τι θα έρθει στα πανεπιστήμια? Ιδιωτικό security. Κακό είναι αυτό. Πάμε έρθει ιδιωτικό security. Βέβαια. Γιατί όχι. Θα έρθει... ειδικό... Μα θα έρθει μαζί με το ιδιωτικό security. Security και καρτούλα εισόδου, κυρία Κανέλη. Κάρτα εισόδου. Θα έρθει κι άλλο, κύριε. Τι άλλο θα έρθει δηλαδή? Μαζί με το ιδιωτικό security έρχεται και ιδιωτική σκέψη. Α, μάλιστα. Έρχεται και ιδιωτικοποίηση τη σκέψη. Έρχεται ιδιωτικοποίηση τη επιστήμη. Έρχεται ιδιωτικοποίηση και τη αναπνοή μέσα στο πανεπιστήμιο. Και όταν θα έρθει, γιατί δεν θα χρειαστεί η φρουρά γι' αυτό. Η φρουρά είναι ένα που θα δικαιολογήσει όλα τα υπόλοιπα για να μην τα βλέπεις. Για να είναι το παιδί μου ασφαλές, ας μάθει να σκέφτεται όπως του λένε τα αφεντικά, να το βουλώνει, να μην έχει δικιά του σκέψη, φτάνει να είναι ασφαλές στο πανεπιστήμιο μέχρι να το τελειώσει.